Ξεκίνησε ο χρόνος, δεν μας έφταναν αυτά τα οποία έχουμε στο κεφάλι μας σε εισφορές, υπερφορολόγηση κλπ. Αλλά βάρη, φαίνεται ότι τα εθνικά θέματα, τα οποία πολλοί ήθελαν να αφήσουν στην άκρη, ξαναμπαίνουν από μία άλλη πόρτα και έρχονται στο τραπέζι της ελληνικής οικογένειας μπροστά μας για να επηρεάσουν όχι μόνο τη ζωή μας, να επηρεάσουν και τη ζωή των επομένων γενεών. Κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω, τα θέματα ασφάλειας της χώρας, εθνικής ασφάλειας αλλά και εσωτερικής ασφάλειας, πρέπει να πούμε και να το καταλάβουμε ότι υπερβαίνουν και αυτά τα θέματα της οικονομίας. Ως Έλληνες έχουμε περάσει από πολλές φάσεις σε μία μακρά πορεία ανάμεσα στην ιστορία. Έχουμε χρεοκοπήσει αρκετές φορές. Ξαναβρήκαμε τον εαυτό μας, τραβήξαμε μπροστά. Εάν η χώρα όμως υποστεί πλήγματα στην εθνική της κυριαρχία, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να ξαναβρει τον εαυτό της και να αποκαταστήσει αυτά που χάθηκαν. Το παράδειγμα, η βόρεια κατεχόμενη Κύπρος. Ανεξάρτητο το κυπριακό κράτος, αλλά κομμάτι του διαχρονικού ελληνισμού. Λοιπόν, Νίκος Ξηδάκης, πρώην αναπληρωτής υπουργός, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Κώστας Καραγκούνης, πρώην υπουργός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Διασταυρώνουν επιχειρήματα και απόψεις στο κατόφλι αυτής της νέας χρονιάς. Ξεκινήσαμε με το θέμα των Σκοπίων. Ελληνοτουρκικά και Σκόπια, όπως είπα, είναι πρώτα-πρώτα στην ατζέντα, η οποία ατζέντα πάντοτε έχει και τα θέματα της οικονομίας. Όπως είπα πριν, 19 Ιανουαρίου, συνάντηση στη Νέα Υόρκη με το συντονισμό του κυρίου Νίμιτς, ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το θέμα των Σκοπίων. Αδαμάντιος Βασιλάκης από την Ελλάδα, Βάσκο Ναουμοφσκή από την πλευρά των Σκοπίων. Δεν ξέρουμε αν θα προταθεί όνομα. Σας λέμε ότι σε διπλωματικούς κύκλους της Αθήνας κυκλοφορεί το όνομα Νόβα Μακεδόνια, Νέα Μακεδονία, έναντι όλων. Το ερώτημα είναι, και έρχομαι σε εσάς τώρα κύριοι για να κλείσω το θέμα και να πάμε στην έλευση Ερντογάν, αλλά και στα θέματα της οικονομίας. Το ερώτημα είναι, εάν τα Σκόπια που ναι, και φαίνεται ο κύριος Ζάεφ να έχει καταλήξει σε ορισμένες θέσεις. Εάν τα Σκόπια που ναι, έναντι μια σύνθετης ονομασίας, που θα εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία. Νέα Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία. Σας λέω πράγματα που κυκλοφορούν, δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου, κυκλοφορούν σε διπλωματικούς κύκλους εντός και εκτός Αθηνών. Μπουν τα Σκόπια με αυτό το όνομα στους Ατλαντικούς θεσμούς, στο ΝΑΤΟ. Και πάρουν και ένα καθεστώς ενταξιμότητας με μακρά πορεία, αλλά πάρουν αυτό το καθεστώς σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Υπάρχει ο κίνδυνος, ναι ή όχι, στη συνέχεια αυτό το Νέα η Βόρεια Μακεδονία στην πορεία να αρχίσει να εκπίπτει και να μείνει το θέμα Μακεδονία σκέτο. Ναι ή όχι. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, κύριε Ξηδάκη. Όχι. Λέτε όχι. Δεν μου λέτε η Λευκορωσία ονομάζεται Ρωσία. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο όμως. Γιατί. Μπελαρούς. Η Νέα Ζηλανδία ονομάζεται Ζηλανδία. Ποιος ξέρει τη Ζέλαντ στις Ολλανδικές ακτές. Η Νέα Ζηλανδία περιβάλλεται από ωκεανούς. Ναι, μα όχι, θέλω να σας πω. Όχι. Θέλω να πω, δεν τίθεται θέμα αλυτρωτικού ιδεολογήματος έναντι του οποιοδήποτε τρίτου. Με συγχωρείτε. Δεν μιλάμε. Όπως και η Νέα Ουαλία με την Ουαλία. Η Νέα Ουαλία είναι στην Αυστραλία και η Ουαλία είναι στην Ουαλία. Εντάξει, δεχόμαστε ότι δεν τίθεται θέμα εδαφικών διεκδικήσεων. Ακόμη και οι αλυτρωτισμοί, αν θέλουμε να είμαστε νυφάλιοι και ακριβείς, είναι στο επίπεδο ενός φαντασιακού εμβαλωματικού. Και αυτοί δεν πρέπει να πάψουν όμως. Θα πάψουν, φυσικά. Εγώ νομίζω να είναι ότι στοιχείο της συμφωνίας. Δηλαδή, σχολικά βιβλία, σύμβολα. Ο καινούριος πρωθυπουργός, ο Ζάεφ, ήδη έχει μιλήσει για διασφάλιση, ας πούμε, ότι θα απαλληφθούν όλοι αυτοί. Ο μωρός αλυτρωτισμός, ο νηπιακός αλυτρωτισμός θα απαλληφθεί. Δεν τίθεται κανένα θέμα, ασφαλώς και δεν τίθεται θέμα. Αυτά είναι προαπαιτούμενα και απόλυτες προϋποθέσεις. Μωρός για μας, αλλά θέλω να καταλάβουμε όλοι το εξής. Αυτός ο αλυτρωτισμός που μας φαίνεται γραφικός και ανόητος βρίσκεται στη βάση της δημιουργίας αυτής της κρατικής οντότητας όπως τέθηκε από την τιτοϊκή περίοδο από τον ίδιο τον Τίτο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Πώς έτσι είναι. Υπάρχουν και νωρίτερα. Αυτό που ο Τίτο ονόμασε Μακεδόνσκι
Έτσι, με την κοιτάξτε, αλλαγή των ονομάτων, με τη δημιουργία αυτής της διαλέκτου της τοπικής. Αυτό έγινε κοιτάξτε, με βάση κάποια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση. Ας μην ανατρέχουμε τώρα στην ιστορία επιλεκτικά, γιατί και την εποχή μετά τον πρώτο και τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, μέσα στο μεγάλο κλίμα της σύγκρουσης και του διχασμού βενιζελισμού και αντιβενιζελισμού, υπήρξαν πολλά στάδια στα οποία συζητούσαν για Μακεδονία. Και η Μακεδονία ήταν το μεγάλο μέρος των ελληνοσυνείδητων και ελληνόφωνων, αλλά όχι μόνο ελληνόφωνων. Υπήρχαν ελληνοσυνείδητοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλούσαν καλά ελληνικά. Όπως υπήρχαν ελληνοσυνείδητοι πόντοι που ήταν τουρκόφωνοι. Ένα λεπτό. Είναι η πολύ Μακεδονία πιο περίπλοκο. Ένα μεγάλη Χωάνη, βεβαίως. Λοιπόν, στην Οθωμανική περίοδο, ναι, που είχε και Σλάβους, είχε και Τούρκους, είχε και Έλληνες, είχε και Εβραίους. Είχε μπεκτασίδες, είχε πολλούς. Σύμφωνοι. Πάρα πολλούς. Αλλά άλλο αυτό. Ναι, άλλο είπαμε, να λες, είπαμε ότι όπως είχε πει σε μένα ο Γκλιγκόροφ, ότι εμείς ήρθαμε μετά το 1000 στην λεκάνη της Μακεδονίας και είμαστε Σλάβοι. Άλλο να λες ότι είμαστε Σλάβοι που κατοικούμε στο βόρειο κομμάτι της Μακεδονικής λεκάνης. Κι άλλο να λες ότι είμαστε η μόνη απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου του Δευτέρου. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο. Να σας πω ότι σε ένα βαθμό, κύριε Παναγιωτόπουλε, στον χώρο μπορεί να μένουν πάρα πολλά πολύ. Το δικό μας πείσμα τους οδήγησε και σε κάποιες ακρότητες. Αν τότε επί Γκλιγκόροφ, ο οποίος ήταν ο πιο διαλλακτικός, όντως, ναι, ο παλαιός του καθεστώτος. Ο διατελέσας και πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Βουλής της Ιουγκοσλαβίας. Ναι. Τα είχαμε βρει στις αρχές του 90, δεν θα μιλούσαμε ποτέ για τίποτε. Κάποιοι έκαναν καριέρες. Και πολιτικές καριέρες και εμπορικές καριέρες. Και λεφτά πολλά βγήκανε με τα λαθρεμπόρια εναντίον του εμπάργκο, το οποίο το έχει κηρύξει ο Ανδρέας Παπανδρέου, αμέσως μετά, μόλις ήταν ο Πρωθυπουργός. Και πολιτικές καριέρες χτίστηκαν στη Θεσσαλονίκη και στις ευρύτατες περιοχές. Όλοι οι Μακεδονοφάγοι αυτό λέγανε, ότι θα εξαφανιστεί το λοιπόν, κρατήδιο. Να κάνω εγώ μια εκτίμηση, Νομίζω για να σας προκαλέσω διαλεκτικά, λέω. Η δική μου πρόβλεψη είναι. Μπορεί να πέσω έξω. Αφήστε το. Να το δούμε. Η δική μου πρόβλεψη είναι δημοσιογραφικά ότι ο κύριος Καμένος δεν θα ψηφίσει λύση που να έχει τη λέξη τον όρο Μακεδονία. Τι θα γίνει τότε, κύριε? Σεβαστή η άποψη και η γνώμη και η ιστορική ευθύνη που αναλαμβάνουν οι βουλευτές που δεν θα ψηφίσουν. Είναι θεμητό και προβελεπόμενο από τη δημοκρατία μας. Τότε τι θα γίνει? Τα υπόλοιπα κόμματα θα αναλογιστούν τις ιστορικές τους ευθύνες και ενώπιον μιας πρότασης. Είναι διαφορετικό ότι θα ψηφίσει ο κάθε που, όπως ξέρετε και από το Σύνταγμα, έχει την ελευθερία και την ανεξαρτησία να ψηφίσει ό,τι θέλει. Και είναι τελείως διαφορετικό το τι θα φέρουν τα κόμματα, τι θα φέρουν οι αρχηγοί, τι θα φέρουν συνολικά, ποια πρόταση θα φέρει. Μία πρόταση τι θα κάνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνουν οι βουλευτές των ΑΝΕΛ και τι θα κάνουν οι υπόλοιποι βουλευτές είναι άλλο ζήτημα. Τα κόμματα όμως τοποθετούνται. Και εσείς, επειδή είστε κυβέρνηση και είστε συγκυβέρνηση και απαρτίζετε κυβέρνηση από αυτά τα δύο κόμματα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορείτε να έρθετε με δύο διαφορετικές προτάσεις. Αυτό είναι καινούριο έβριμα τώρα. Ότι θα υπάρχουν δύο. Αυτό σας λέω, να υπάρχουν επτά. Όχι, μία θα υπάρχει. Μία θα υπάρχει και οι 300 βουλευτές, οι 280 εν πάση περιπτώσει, θα κληθούν να αποφασίσουν. Αυτό είναι. Εσείς λέτε λοιπόν ότι υπάρχει μια κοινή πρόταση και του κ. Ένας προϋπολογισμός υπάρχει, ένας νόμος υπάρχει όταν κατεβαίνει, ένα νομοσχέδιο, μία πρόταση και στο τέλος ψηφίζουν τα κόμματα έτσι πιστεύουν. Αλλά υπό μία έννοια, ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Άλλο λέει ότι η κυβέρνηση θα έρθει με μία πρόταση. Τώρα το τι θα κάνουν οι βουλευτές στον ΑΝΕΛ είναι άλλο θέμα. Να πω και κάτι. Νομίζω ότι υπό μία έννοια και ο κ. Σιδάκης παραδέχεται μέσω πλησαφώς ότι δεν μπορούν να έρθουν δύο προτάσεις και ότι υπάρχει ζήτημα δεδηλωμένης. Το λέει και ο ίδιος και το παραδέχεται και εμέσως. Τι σχέση έχουν οι προτάσεις? Εμέσως το παραδέχεται. Εμέσως πριν σαφώς. Ότι μπορεί να προκύψει, λέει. Αυτό λέει. Όχι, ο κ. Σιδάκης λέει ότι εμέσως μπορεί να προκύψει. Όχι, λέει ότι οι πρότες θα είναι κοινοί. Δεν υπάρχει ζήτημα δεδηλωμένης. Άλλο τι θα κάνουν οι βουλευτές, εγώ το καταλαβαίνω. Και εγώ θα συμφωνήσω ότι θα κάνουν. Όχι, ξέρετε, καταλαβαίνετε τι σας λέω, κύριε Σιδάκη. Το τι θα κάνουν οι βουλευτές, μα δεν ξέρεις. Μα υποτίθεται πολλές κυβερνήσεις, ξέρετε, οι βουλευτές πολλών κυβερνήσεων δεν πάνε να πει ότι ψηφίζουν πάντα. Είναι άλλο ζήτημα. Το αν υπάρχει δεδηλωμένη ή όχι. Αυτό όμως δεν προκύπτει από το αν είναι μια πρόταση της κυβέρνησης. Προκύπτει από τις ψήφους των βουλευτών όμως. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Όχι. Προκύπτει. Η αρχή είναι αυτή. Πάντως εγώ κρατάω. Η αρχή είναι αυτή. Δεν είναι αυτή. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να υπάρχουν δύο προτάσεις και αυτό είναι ζήτημα πλέον εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Και αυτό εγώ το κρατάω εδώ, όπως το λέει ο κύριος Σιδάκης. Θα δούμε τι θα γίνει και στην συνέχεια. Είναι όμως ένα ουσιαστικό. Δηλαδή, επαναλαμβάνω κύριε Καραγκούνη,
εάν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι, δηλαδή αν φέρει η κυβέρνηση μία πρόταση, που από ό,τι φαίνεται θα έχει μία πρόταση. Και έρθουν βουλευτές. Μα πώς έχετε δει. Έχετε δει εσείς ποτέ καμία κυβέρνηση να κατεβαίνει. Μία πρόταση δεν υπάρχει. Να κατεβαίνει με δύο προτάσεις. Ασφαλώς. Γιατί συζητάμε για δύο και θα είναι συνηθισμένο ο υπουργός των εξωτερικών και ο πρωθυπουργός. Πάει να πει ότι θα έχει συμφωνήσει ο κύριος Καμένος. Αυτό λέμε. Όχι καθόλου. Τι πώς καθόλου. Δεν έχει σημασία. Αυτό λέω εγώ. Μα δεν υπάρχει. Δεν γίνεται αυτά, κύριε Ξεκάθαρη. Θα γίνει. Όταν κατεβάζει ο υπουργός οικονομικών τον προϋπολογισμό, δεν ερωτάται ο υπουργός τουρισμού αν συμφωνεί με αυτό που καταγγείλει. Όποιο θέλει διαφοροποιείται στη Βουλή. Αυτό λέω. Βγάζετε είδηση. Δεν είναι έτσι. Αυτό γίνεται. Αυτό προβλέπουν οι κανόνες του κοινοβουλευτισμού. Να σα το πω αλλιώ. Ένα παράδειγμα για να ελαφρύνουμε και τη συζήτηση. Στη Βρετανία. Όταν διαφώνησε για κέρια ζητήματα ο κ. Κουβέλη, έφυγε από την κυβέρνηση. Το θυμάστε, άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι αυτό. Εδώ είναι πιο χοντρό. Εδώ είναι πολύ κρίσιμο. Είναι εθνικό θέμα. Δεν είναι κάτι απλό. Μπορεί ο κύριος Κουβέλης να έχει αντιρρήσει για την ΕΡΤ. Κύριε Καραγκούνη, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση? Θα ψηφίσει? Εμείς σας έχουμε πει. Δεν μπορεί να έρθει η κυβέρνηση με δύο προτάσεις ή να μην συμφωνήσει. Όχι, αν έχει μία πρόταση. Μία πρόταση θα υπάρχει. Για του βουλευτέ του κ. Καμένου, για μα τεθεί ζήτημα εμπιστοσύνη προ την κυβέρνηση. Δεν είναι σαφέ αυτό? Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, πολύ κρίσιμο πρακτικά, κύριε Καραγκούνη. Και δεν μπορεί να υπάρχει μια κοινή πρόταση. Για να καταλάβουν αυτοί που μας βλέπουν και μας βλέπουν αφήστε πολύ. Αφήστε τα κοινοβουλευτικά και πολύ όπλα. Σοβαροί. Όχι, όχι. Αφήστε τα στην άκρη. Ρωτώ κάτι πρακτικά συγκεκριμένο. Σας λέω ότι πρακτικά, δεν μπορούμε να δεχτούμε. Εάν δεν ψηφίσουν οι βουλευτές του κυρίου Καμένου την πρόταση... Δεν θεωρούμε ότι ναι. Και θα κάνει και κακό. Θα κάνει και κακό η κυβέρνηση να διαπραγματεύεται μόνο ως ένα κόμμα. Διότι είναι μια συγκυβέρνηση. Αλλιώς δεν στηρίζεται. Ποιος το λέει? Πέραν της αξιολόγησης πολιτικής. Ποιος το λέει? Ρωτάω. Εσείς θα την ψηφίσετε? Και το Σύνταγμα το λέει, κύριε. Εσείς τι θα κάνετε? Δεν θα υπάρχει. Η ηθική σας ενδιαφέρει ή η ιστορική ουσία? Αφήστε την ιστορική ουσία. Δηλαδή είναι. Αφήστε το. Τρόποι τάκτ είναι. Το τάκτ είναι. Εσείς θα ψηφίσετε. Είναι, δεν έχετε πολιτική άποψη. Θεωρείτε ότι είναι. Εμείς δεν έχουμε. Έχετε, εμείς έχουμε βάλει και τα όρια, κύριε. Δηλαδή να το πω διαφορετικά. Δύο λεπτά, κύριε. Εμείς έχουμε και την εθνική. Γιατί ο χρόνος τελειώνει, κύριε. Που μέχρι τώρα κανείς δεν έχει αμφισβητήσει. Κύριε, με συγχωρείτε. Εμείς δεν εδώ έχουμε... είναι σαφές, κύριε Ξηδάκη. Εμείς δεν ξέρουμε ότι τι η κυβέρνηση πάλι και παιχνίδι θα παίξει πολιτικό και θα κάνει και άσκηση κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών τακτικισμών. Αυτό είναι σαφές. Όχι, όχι. Εντάξει, δεν το δέχεστε εσείς, το λέω εγώ. Πάντως θέλω να πάω στη Νέα Δημοκρατία όμως. Βγάζετε είδηση, όχι, όχι, μια στιγμή. Θέλω να πάω στη Νέα Δημοκρατία όμως. Γεννήθηκε από τον κύριο Ξηράκη. Το επίδικο είναι η επίλυση ενός ακαθόδους. Λοιπόν, έρχομαι σε αυτό. Σε αυτό έρχομαι τώρα. Και ρωτάω, κύριε Καραγκούνη, ρωτάω τώρα το εξής. Μου λέτε ότι σαν κυβέρνηση θα πάω να κάνετε μια διαπραγμάτευση όπου θα λείπει ένα εταίρο. Πώ θα λείπει ένα εταίρο? Δεν είστε. Μα αν διαφωνεί ο κύριο Καμένο, δεν υπάρχει ζήτημα για την κυβέρνηση. Τι διαπραγματεύσει τις κάνουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Ωραία, ο υπουργός εξωτερικών. Αλλά αυτό επικυρώνεται. Λοιπόν, να γίνω πιο σαφής. Με την εντολή. Μα σίγουρα, πολλοί κάνουν διαπραγματεύσεις. Όταν φτάνει όμως στην τελική λύση. Αγαπητοί φίλοι, να γίνω πιο σαφής. Υπάρχει υπουργικό συμβόλαιο, υπάρχει κύριε κοινοβούλιο. Κύριε Ξηδάκη, κύριε Καραγκούνη, γίνομαι σαφής. Δεν γίνεται παζάρι. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι την επόμενη Δευτέρα έρχεται στη Βουλή η κυβέρνηση με μία πρόταση. Με μία πρόταση. Με την οποία καταρχήν έχει προκύψει μία προσυμφωνία, δηλαδή. Την αποδέχεται και η πλευρά των Σκοπίων. Η πρόταση αυτή αποτελεί κατάληξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του κυρίου Νίμης, ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κύριου Κουτέρες. Όλοι οι σύμμαχοι και οι φίλοι μας, Γερμανοί, Αμερικανοί, Αγγλογάλοι, Πορτογάλοι κτλ., Ισπανοί είναι σύμφωνοι. Έτσι. Ότι εξασφαλίζει τη σταθερότητα στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων κλπ. Και πάει η πρόταση αυτή στη Βουλή, δεν ψηφίζουν οι βουλευτές των ΑΝΕΛ και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Καραγκούνη, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία? Εμείς η κυβέρνηση το έχουμε πει, αλλά τι πρόβλημα? Εμείς η κυβέρνηση. Θα σας το πω, η Νέα Δημοκρατία θα έχει το πρόβλημα. Και το Πασόκ. Αυτό λέω. Τι θα γίνει λοιπόν? Αυτή θα έχουν τι το θα πρόβλημα. Γίνει το πρόβλημα θα έχει πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση. Α επιχειρηματολογήσει πολιτικά ότι δεν πρέπει να δώσουμε λύση σε αυτό. Όχι, δεν λέω κάτι. Αυτό είναι. Τι είπε η Νέα Δημοκρατία ποτέ κάτι? Εγώ θα σας πω το εξής. Το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Θα πει η Νέα Δημοκρατία δεν συμπράττω για να υπάρξει αυτή η λύση? Αυτό ρωτάω. Η κυβέρνηση αλλά κάρτα εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε. Εδώ θα πρέπει να κατεβάσετε μια ενιαία πρόταση, να είστε σοβαροί. Μια πρόταση θα φέρουν. Κύριε Καραγκούνη, μια πρόταση θα φέρουν. Μα το σενάριο τώρα. Αλλά θα διαφοροποιηθεί. Σας το λέω εγώ. Ακούστε λίγο. Δεν είναι έτσι. Μια πρόταση θα δούμε. Γιατί εδώ θα μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ποια θα είναι αυτή η πρόταση. Γιατί εκεί θα προσθούν τα κόμματα να κάνουν και. Όλοι θα συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο, έτσι δεν είναι? Η κυβέρνηση έχει τη διαπραγμάτευση, βέβαια, την ευθύνη τη διαπραγμάτευση, αλλά και τα κόμματα τη αντιπολίτευση θα πούνε την άποψή του. Η μία προϋπόθεση λοιπόν είναι
ο γεωγραφικός προσδιορισμός, αυτό που έχει τεθεί από, ναι, από 10 χρόνια, ναι, 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 στο Βουκουρέστι, σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες. Αυτό είναι το ένα, ναι, να το πούμε, το ένα προαπαιτούμενο. Ναι, ναι. Και το άλλο είναι, υπάρχει μια πρόταση. Το βασικό. Δεν μπορεί δηλαδή να έρθει η κυβέρνηση. Τι είναι μια πρόταση, μα πώς. Που θα συμφωνούν και τα δύο κόμματα. Μα οι κυβερνήσεις. Γιατί αν δεν συμμετέχουν και, αν δεν συμφωνούν και τα δύο κόμματα, πάει να πει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα διαδηλωμένο. Μα τι λέτε τώρα. Συνταγματικό, ουσιαστικό. Και σωστά το λέει και ο κύριος Βενιζέλος ότι είναι θεσμικά παράλογο αυτό που λέτε. Μα τι λέτε. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτή την άποψη του κύριου Βενιζέλου. Μα έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό θα γίνει. Δηλαδή, πώς θα κάνετε διαπραγματεύσει. Αυτό θα γίνει. Και το θέμα είναι δεν γίνονται έτσι κυβερνήσεις. Σε ένα εθνικό θέμα, ουσιαστικό θέμα, δεν υπήρχε θέμα διαδηλωμένη. Και πιθανότητα να υπάρχει και, να το πούμε και απλά, ότι μπορεί να ναρκοθετείται και όλη η συμφωνική διαπραγμάτευση. Από τον ένα εταίρο της κυβέρνησης. Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ζήτημα. Να σας το πω κάτι με δύο λόγια τώρα, να το πούμε λίγο πιο απλά. Και θεσμικής αλλά και εθνικής ευθύνης. Γιατί έχουμε ζαλίσει τον κόσμο. Ξέρετε τι κάνουν. Έχει ξέρει πολύ καλά. Διαφοροποιούνται σε αυτά τα θέματα. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Και αν τεθεί θέμα προτάσεως μορφής ή θέμα εμπιστοσύνης, παύλα δυσπιστίας της κυβέρνησης στο κοινοβούλιο, θα ψηφίσουν υπέρ. Ναι. Θα ψηφίσουν υπέρ. Εντάξει, αυτά δεν μπορούν να σταθούν σε δημοκρατίες και συνταγματικά. Τουλάχιστον ο τακτικισμός αυτός είναι. Διαδικασίες. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, είναι πολύ συγκεκριμένοι και καλό θα είναι να είμαστε πολύ υπεύθυνοι. Εγώ θα το λέμε και το λέει η Νέα Δημοκρατία. Επειδή θα είμαστε συνολικά υπεύθυνοι εν ώψη της διαπραγμάτευσης, εάν αυτή η ευωδοθεί. Από την άλλη, πριν κλείσουμε, να το θέσουμε συνολικότερα πολιτικά. Για να φύγουμε από τα κουκιά. Και από τα θέματα τακτικής που προκύπτουν στο κοινοβούλιο ή θα προκύψουν. Κύριε Παναγιώτη, να μην αφήσετε να πω. Κύριε Καραγκούνη, αμέσως κύριε Ξηδάκη, αμέσως. Πολιτικά να το θέσουμε. Πολιτικά. Κύριε Καραγκούνη, εμφανίζεται εδώ ο Τσίπρας. Με τα λάθη του, με τις παραλήψεις του. Με τις κολοτούμπες του. Εγώ τα λέω χοντρά. Με τα ψέματά του. Εμφανίζεται όμως να είναι ο ντούερ. Δηλαδή να είναι ο παίκτης. Ο παίκτης. Εξαρτάται πώς το όλα τα τρώει, το... όλα τα μαχαιρώνει. Εξαρτάται πώς όλα τα μαχαιρώνει. Παίκτη. Τα παίρνει από τη λαϊκή, τα βάζει στο τραπέζι επάνω, παίρνει το μαχαίρι, κόβει ράβει. Όλα... Λοιπόν, όλα τα τρώει, τα λέει στους ξένους τι θέλετε να λύσω. Θέλετε να πάω στον Τραμπ να πω ότι συμμερίζομαι κοινές αξίες. Και με τον Τραμπ κοινές αξίες. Το θέμα είναι να μην υποσκάπτει. Και παραγγελίες όμως... στην Αμερική. Η και τα F-16. Και δεις. Και το Σκοπιανό θα λύσω. Διότι άμα να δίνουμε τα υπερταμεία και με τον Ερντογάν θα κουβεντιάσω. Και να υπογράφουμε τα πάντα. Και να παραμένουμε αυτό στα μνημόνια 3 και 4 και 5 και 7 χρόνια, λοιπόν, αυτό δεν είναι όλα τα σφάζοντα των μαχαιρών, αυτό είναι υποθηκεύουμε το μέλλον των Ελλήνων. Συμμετέχω στη συζήτηση, με συγχωρείτε. Ασφαλώς. Είχατε, είχατε προνομία ω πρωθυπουργό εξωτερικών. Είχατε προνομία, κύριε Ξηδάκη. Να πω τρία λεπτά. Εύχομαι και θα εργαστώ προς αυτήν την κατεύθυνση να επιληθεί προς όφελος της ελληνικής δημοκρατίας και της Ελλάδας το ζήτημα του Μακεδονικού. Πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεύτερον, αν έρθει στη Βουλή, που πιστεύω ότι θα έρθει, νικητές και ηττημένοι δεν υπάρχουν. Νικητές πρέπει να είναι οι Έλληνες και η ελληνική δημοκρατία. Νικητής πρέπει να είναι η ασφάλεια και η ειρήνη στα Βαλκάνια και η σταθερότητα. Και νικητής θα πρέπει να είναι η Ελλάδα ως μια μεγάλη χώρα που εγγυάται και δεν απειλεί κανέναν. Και δεν δέχεται να απειλείται από κανέναν. Τρίτον. Η Νέα Δημοκρατία, αν συνεχίσει αυτή την εμπαμφωτερίζουσα γελία, γελίο τακτικισμό, θα βγει δύο λεπτά. Σας παρακαλώ, δεν διεκόπτω κανέναν. Ένα λεπτό, να τελειώσουμε τη συζήτηση. Θα βγει ηττημένη από όλες τις πλευρές. Αν η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι θα ψάξει να βρει ακόμη έναν τρόπο να ρίξει την κυβέρνηση, δεν μπορεί να τη ρίξει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί από τις πρώτες μέρες που εξελέγει να εκβιάσει εκλογές, να προκηρύξει εκλογές. Δεν έχει βγει. Και δεν θα αυτό βγει. Το λέει ο κόσμος. Έτσι. Εγώ το λέω αυτό. Αυτό το λέω όταν κόσμος. Λοιπόν, όταν λοιπόν σε αυτή την κρίσιμη χρονιά. Δημοσκοπικά προηγείται με μεγάλη διαφορά. Δεν έχει σημασία. Όταν λοιπόν σε αυτή την κρίσιμη χρονιά που προσπαθεί η Ελλάδα να βγει από το τρίτο πρόγραμμα. Να αποκτήσει μια νέα αισιοδοξία, ένα νέο. Η Ελλάδα. Δεν λέω μπήκαμε, εγώ. Μπήκαμε σε νέο πρόγραμμα, κύριε Δεν λέω εγώ. Δεν έχει σημασία. Σας με διακόπτετε. Αν λοιπόν σε αυτή την κρίσιμη φάση, στην οποία η Ελλάδα έχει κάποιες πρωτοβουλίες στο εξωτερικό πεδίο, παίζει ένα ρόλο, προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο σε όλο το σύστημα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθήσει για τους δικούς του προσωπικούς λόγους, όπως παλαιότερα ο Γούναρης με τον Βενιζέλο, να ρίξει μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να δώσει. Κύριε Τσίπρας και ο Γούναρης είναι ο αυτό, όχι, όχι, όχι. Α, γιατί ξέρετε καλά η ιστορία. Όπως κύριε, κύριε Ξηδάκη, αυτή την υπεύθυνη ο πολιτική. Ο Γούναρης είναι πρόγονος ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος της ΕΡΕ
και τον Ξηδάκη, αυτή ήταν υπεύθυνη, πολιτική έχει κρατήσει διαχρονικά η Δημοκρατία. Δεν πρέπει να επανέλθουμε στο κλίμα του διχασμού, στο οποίο στο βωμό. Σας παρακαλώ να τελειώσω. Ναι, αλλά όμως έχετε μιλάτε όμως. Ελάτε, γιατί το τελειώνει ο χρόνος. Ελάτε. Α, όχι, δύο λεφτά. Δηλαδή λέτε, πετάτε τις μορφές, τελειώνει η εκπομπή και έχετε μιλάτε. Να σας το πω αλλιώς λοιπόν. Πείτε αυτό που θέλετε. Χαμένη θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Καλά. Και πολιτικά και ηθικά και ιστορικά. Δεν θα έχουν πρόσωπο να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι που θα υπονομεύσουν ή θα απορρίψουν. Μια έντιμη αυτό ιστορική λύση στο μακεδονικό. Κύριε Καρακούτη, αυτή είναι πολύ προκλητική φράση σας για να μια πολύ προκλητική φράση. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκλογές και πολιτικές. Προκλητική φρασιολογία, όχι σας προσωπικά. Πάμε στις εκλογές να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη. Εντάξει, τώρα δεν θα βγάλει κάλπη. Όταν θα έρθει η ώρα του και θα μετρηθούμε όλοι. Στις εκλογές, κύριε Ξηδάκη, αυτό λέει όχι Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έχει ανάγκη πάνω από 80% το λέει ο ελληνικό λαό. Να πάμε στις εκλογές, διότι βλέπετε αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος. Πρέπει όμως να ακούσετε, υπάρχουν και άλλα κόμματα. Στις δημοσκοπήσεις κανείς δεν έχει. Δεν είστε μόνοι σας και αλακάρτε μισθούς, ανεργία και αλακάρτε κυβερνάτε. Και, λοιπόν, υπάρχουν και άλλα κόμματα και ακούστε όχι μόνο την Νέα Δημοκρατία, αλλά το σύνολο της αντιπολίτευσης που χτυπάει αυτά τα καμπανάκια τα δημοκρατικά. Κοιτάξτε, για τα πολύ ευαίσθητα εθνικά θέματα. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε, αν όχι εμάς, ακούστε το σύνολο. Έτσι, το τι σας λέει. Το σύνολο δεν λέει τέτοια πράγματα. Να ευχαριστήσω και τους δυο σας. Κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε μια συζήτηση με, θα έλεγα, πάνελ ολιγομελές. Και το κάναμε και νομίζω ότι βοήθησε η συζήτηση αυτή για να μπορέσετε να αντιληφθείτε τι γίνεται για το θέμα των Σκοπίων. Είναι μείζον εθνικό θέμα. Έχει εμφανίσει την Ελλάδα σε αταξία στην περιφερειακή ζώνη στην οποία έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρέπει να βρεθεί λύση, αλλά η λύση πρέπει να είναι σύμφωνη προς το εθνικό συμφέρον της χώρας μας και του ελληνικού λαού. Λοιπόν, δύο εξέχοντες εκπρόσωποι από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα διασταύρωσαν επιχειρήματα, ρίσεις και αντιρρήσεις για να βγάλετε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Το θέμα είναι μπροστά. Θα έχουμε εξελίξεις μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Και μην ξεχνάτε, ο Ερντογάν έρχεται, διότι το μείζον θέμα είναι οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας και μετά την τελευταία επίσκεψή του εδώ έχουμε αντιληφθεί ότι ο Ερντογάν αποτελεί έναν μεγάλο αναθεωρητικό παράγοντα για τα προβλήματα της περιοχής μας, που θέτει ζητήματα ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα και για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ και τον κύριο Ξηδάκη και τον κύριο Καραμπούνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά. Σε κάποια σημεία λίγο ανάρμοστη η συζήτηση. Ακούστηκαν άσχημες κουβέντες και για τον Πρωθυπουργό. Δεν λέω για τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω κάναμε συζήτηση για το θεσμικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Υπήρξαν βαριές κουβέντες. Νομίζω ότι πήγαν όλα καλά. Του λόγου. Μπορώ να το δεχθώ μόνο έτσι. Και αποφεύγουμε όλα πήγαν να πούμε καλά, την πολιτική ουσία. Όχι, όχι. Όταν μου λέτε και επί της ουσίας ότι ο Πρωθυπουργός είναι ψεύτης και ότι πάει και συμφωνεί με τον τώρα. Τραμπ, ξέρετε ακριβώς πώς συμφωνούν οι Πρωθυπουργοί. Ελάτε να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Συμφωνούν η Αμερικανική Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία. Πάντως, μοιράζονται τις αρχές της ελευθερίας. Το γεγονός πρέπει να τα βάζουμε σε μια θεσμική βάση. Πήγε στην Αμερική και έκανε την επιλογή να πει ότι συμμερίζεται κοινές αξίες με την Αμερικανική με Δημοκρατία. Με τον Donald Trump, τα είπε όλα. Με την Αμερικανική Ελάτε Δημοκρατία. Ελάτε να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή από τον χρόνο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Τις αξίες της Ουάσιγκτον και καλή χρονιά. Και ο Διονύσιος Σολωμός. Πρέπει να τα βλέπουμε σε μια ιστορική πρόκληση. Καλή χρονιά.